Spritz. Το ποτό του καλοκαιριού. Το ποτό που λατρεύουν όλοι και δεν είναι περίεργο εδώ που τα λέμε. Είναι ανάλαφρο, είναι εύκολο, είναι νόστιμο, πίνεται όλες τις ώρες, οπότε γιατί όχι. Να σας πω κάτι για την ιστορία του Spritz. Στα τέλη, μάλλον στις αρχές του 19ου αιώνα, η Βόρεια Ιταλία και ειδικά η περιοχή του Βένετο ήταν κατακτημένη από τους Αυστριακούς, τους Αψβούργους, οι οποίοι λέγεται ότι έβρισκαν τον ντόπιο κρασί του Βένετο βαρύ σε σχέση με τα δικά τους, γι' αυτό ζητούσαν στους καπιλάδες και στους καταστηματάρχες εκεί που τους το σέρβιραν να τους προσθέτουν και λίγο νερό, να κάνουν δηλαδή ένα σπριτς, όπως τα λέγαμε στα γερμανικά. Άρα λοιπόν το Spritz ξεκίνησε την καριέρα του ως νερωμένο κρασί. Στην πορεία βέβαια έγινε πολύ πιο πολύπλοκο, απέκτησε συνταγή. Και σήμερα το ξέρουμε ως ένα ποτό το οποίο φτιάχνεται με αφρόδες κρασί, γλυκό αφρόδες κρασί, ένα πικρό λικέρ και πολλοί προσθέτουν και σόδα ή αερίουχο νερό για να δώσουν λίγο παραπάνω μπουρμπουλήθρες. Επίσης στο τέλος σερβίζεται με κάποια γαρνιτούρα. Εδώ όμως υπάρχει κάτι περίεργο και θα σας το πω. Ενώ το αφρόδες κρασί είναι το μεγαλύτερο μέρος του ποτού αυτού, του σπριτς, είναι το μόνο το οποίο δεν αναφέρουμε ποτέ. Άρα λοιπόν ο κόσμος ξέρει το σπριτς με βάση το λικέρ που χρησιμοποιείται ως δεύτερο συστατικό και υποθέτει ότι προστίθεται κάπου και κάποιο αφρόδες κρασί. Όταν όμως κάτι είναι ανώνυμο, υπάρχει ένα ζήτημα, ένας κίνδυνος. Αφενός ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που πίνουμε και αφετέρου ότι ποτέ η συνταγή δεν μπορεί να είναι η ίδια. Χώρια που, τώρα ας μην κρυβόμαστε, σε πολλές περιπτώσεις το ανώνυμο δίνει και σε κάποιους τη δικαιολογία να χρησιμοποιούν και ποτά ή κρασί, τέλος πάντων, ίσως και χαμηλότερες ποιότητες. Αυτό μέχρι κάποτε ήταν ανοιχτό, ήμασταν ok. Λέγαμε εντάξει παιδί μου, δεν βαριέσαι, φέρε κάτι να πιω να ξεδιψάσω. Αλλά πλέον δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πλέον ζούμε στην εποχή του premium. Ζούμε στην εποχή του επώνυμου. Και αν κάτι μας δίδαξε ο κορονοϊός και όλη αυτή η περιπέτεια, είναι να μην κάνουμε εκτόσεις στην ποιότητα ούτε στην απόλαυση. Γιατί δεν ξέρεις τι έχετε αύριο. Και να μην λέμε δε βαριέσαι, γιατί όταν βαρεθήκαμε δεν ήταν ωραία. Εγώ είμαι πολύ αυτής της άποψης. Και είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω ένα καινούριο προϊόν που βαδίζει ακριβώς σε αυτά τα μονοπάτια. Ένα προϊόν εκπληκτικό, το οποίο εγώ το έχω λατρέψει και είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε κι εσείς. Είναι το Sandon Garden Spritz. Το νέο έτοιμο Spritz από το εινοποιείο Sandon. Τι εστί Sandon, θα μου πείτε, γιατί κατά το ίμιση είμαι σίγουρος ότι το όνομα σας φαίνεται γνωστό. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, η διοίκηση του οίκου Μωέ του Σαντών συνειδητοποίησε, βλέποντας μακριά, ότι κάποτε η ζήτηση για αφρόδες κρασί παγκοσμίως θα είναι τόσο μεγάλη που η αμπελόνη στις σαμπάνιες στην Καμπανία δεν θα είναι αρκετή. Άρχισαν λοιπόν να αναζητούν καινούργια εδάφη, καινούργιους τόπους, καινούργια αμπέλια. Και πήγανε πού? Στην άλλη άκρη του κόσμου. Πήγανε στην Αργεντινή. Ή μάλλον ξεκινήσαν την Αργεντινή, γιατί σήμερα το εινοποιείο Σαντών έχει αμπελόνες στην Βραζιλία, στην Καλιφόρνια, στην Ινδία και στην Κίνα. Και βέβαια στην Αργεντινή, από όπου και το κρασί που μας έρχεται σήμερα, το ποτό που μας έρχεται σήμερα. Το Sandon Garden Spritz. Τι είναι το Sandon Garden Spritz? Είναι ένα έτοιμο σπριτς, το οποίο περιέχει κατά κύριο λόγο αυτό το βραβευμένο αφρόδες κρασί που φτιάχνουν οι άνθρωποι της Sandon με επικεφαλής μια πολύ γνωστή Ιταλίδα ινολόγο που αυτή κι αν ξέρει από αφρόδη κρασιά και από σπριτς παρεπιπτόντως, ένα από τα πλέον πολυβραβευμένα αφρόδη κρασιά του νέου κόσμου και επιπλέον περιέχει ένα λικέρ το οποίο φτιάχνεται από πορτοκάλια ποικιλίας Βαλένσια, κυρίως τις φλούδες, τις οποίες τις επεξεργάζονται με τρεις τρόπους. Τις χρησιμοποιούν ομές, φρέσκες, τις χρησιμοποιούν ψημένες και τις χρησιμοποιούν και εκχυλισμένες σε αλκοόλ για να πάρουν από το πορτοκάλι όλη του την ομορφιά, όλη του τη γεύση, όλα του τα αρώματα. Επιπλέον, το λικέρ που φτιάχνεται περιέχει και ένα μυστικό χαρμάνι από πολύ εξωτικά μπαχαρικά που έρχονται από τη Βραζιλία, από την Ινδία, από τη Μαδαγασκάρη και από διάφορα άλλα πολύ επιλεγμένα σημεία του κόσμου. Το Sandon Garden Spritz μας έρχεται έτοιμο.
και είναι φανταστικό. Το φτιάχνουμε πολύ εύκολα ή το παραγγέλνουμε πολύ εύκολα. Και ακριβώς επειδή είναι έτοιμο, τι σημαίνει αυτό? Ότι όπου και αν πάμε, όπου και να το σερβίρουμε, όποιος και να μας το σερβίρει, όποτε και αν γίνει αυτό, θα είναι πάντα το ίδιο και θα είναι πάντα τέλειο. Πώς το φτιάχνω? Καταρχάς, παίρνω το φανταστικό μου ποτήρι Chandon Garden Spritz. Αν δεν έχετε, αν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το πανέμορφο ποτήρι, ένα μεγάλο μπαλούν ποτήρι ή ακόμα και ένα μεγάλο ποτήρι gin and tonic θα μπορούσε να κάνει. Θα προσθέσω παγάκια, γιατί θέλουμε πάγο, δεν μας φοβίζει ο πάγος εδώ καθόλου, απέναντίας. Θα ανοίξω το κρασί μου το Chandon Garden Spritz με βάση το κρασί και με ένα χαρμάνι το οποίο μας δίνει ένα λικέρ μαγικό, πορτοκαλένιο, πανέμορφο. Όμορφες μπουρμπουλήθρες, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Να το βάλω να το βλέπετε. Και θα γαρνίρω με, και το αυτό να το θυμάστε, του πάει πάρα πολύ. Ένα κλαράκι δενδρολίβανο και μία φέτα αποξηραμένο πορτοκάλι. Αν δεν βρείτε ή αν δεν μπορείτε να φτιάξετε αποξηραμένο πορτοκάλι, χρησιμοποιείτε φρέσκο. Το ίδιο πράγμα είναι. Γενικά εδώ πέρα είναι ένα πολύ πορτοκαλένιο, πολύ όμορφο, πολύ δροσιστικό ποτό. Στην υγειά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την απόλαυση. Επίσης να σας πω ότι το αλκοόλ εδώ είναι 11% και κάτι πολύ σημαντικό, το Chandon Garden Spritz περιέχει 50% λιγότερη ζάχαρη από όλα τα άλλα αντίστοιχα ποτά και γνωστά κοκτέιλ που βρίσκουμε έξω. Welcome to our garden, λέμε για το Chandon Garden Spritz. Και δεν εννοούμε αυτόν εδώ τον κήπο, εννοούμε αυτόν εδώ. Ένα πορτοκαλό κήπο, ένα κήπο πανέμορφο, μυρωδάτο, δροσερό, μαγικό. Μην κάθεστε λοιπόν. Πηγαίνετε, ψάξτε το τώρα. Απολαύστε το άμεσα. Το καλοκαίρι ξεκινάει και αυτό εδώ είναι και θα γίνει το ποτό του καλοκαιριού. Για όλες τις ώρες, για όλες τις παρέες, για όλες τις στιγμές, για πάντα. Κάβα Δροσιά Γεωργιλάκης, House of Wine. Εκεί το βρίσκεται σίγουρα, νομίζω και με όμορφες βιτρίνες που θα το στολίζουν από μακριά. Και βέβαια και σε πολλά άλλα, στα περισσότερα μεγάλα γνωστά σημεία της αγοράς. Δεν θα το χάσετε με τίποτα. Ψάξτε το, απολαύστε το, θα με θυμηθείτε και καλό καλοκαίρι.